είναι κάποιες χρονολογίες στη ζωή μας που μας έχουν σφραγίσει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι κάποια ημερομηνία που ο καθένας, αν τη φέρει στο μυαλό του, του θυμίζει ωραία πράγματα. Έτσι, αν σου πω, με μια χρονιά, θα σας πω τώρα μια χρονολογία. 1986. 1986. Σου θυμίζει εσένα τίποτα? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί κάποιος εκείνη τη χρονιά να παντρεύτηκε. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι δυνατόν αυτή τη χρονιά ποτέ να την ξεχάσει. Εκείνη τη χρονιά παντρεύτηκε. Κάποιος μπορεί εκείνη τη χρονιά να χειροτονήθηκε. Κάποιος μπορεί εκείνη το έτος να έκανε το παιδάκι του, το πρώτο του παιδί. Και κάποιος μπορεί να έχασε κάποιον αγαπημένο του άνθρωπο από αυτόν τον κόσμο, και όταν ακούει 1986 του θυμίζει αυτή τη θλίψη ή τη χαρά. Ο κάθε χρόνος, η κάθε μέρα είναι φορτισμένη με τα γεγονότα που περνάει ο καθένας μας. Όλες οι μέρες είναι άγιες και ευλογημένες από το Θεό, αλλά το νόημα που δίνουμε στην κάθε μέρα ανάλογα με το πώς περνάμε τις καθιστά αξιομνημόνευτες. Δηλαδή δεν ξεχνιούνται ποτέ αυτές οι μέρες. Τις θυμάσαι και σε χαρακτηρίζουν και σε στιγματίζουν, και όταν σου πούνε αυτό, ηλεκτρίζει αυτή η λέξη. 1986, εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει αυτή η χρονιά? Θα σας το πω. 1986 ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου, ήμουν παιδί τότε, πρώτη λυκείου, θα πήγαινα Δευτέρα, η πρώτη χρονιά που πήγα στη ζωή μου στο Άγιο Όρος. 1986. Δεν το ξεχνώ ποτέ. Έχω ημερομηνίες στη ζωή μου που τις θυμάμαι, και εγώ έτσι, ορόσημα, ημερομηνίες σταθμούς. 1986 λοιπόν ήταν η χρονιά εκείνη που πήγα πρώτη φορά στο Άγιο Όρος. Ένα ταξίδι, ένα προσκύνημα που ήταν πόθος της καρδιάς μου, της παιδικής ψυχής μου τότε, που το λαχταρούσα πώς και πώς. Ήθελα να πάω, το φανταζόμουν πώς να είναι αυτό το Άγιο Όρος επιτέλους, που ακούω, που λένε άλλοι γνωστοί μου. Είχα ένα φίλο μου γείτονα που πήγαινε με τον πατέρα του κάθε λίγο, κάθε χρόνο δηλαδή, το καλοκαίρι πήγαιναν, και άλλες φορές είχαν πάει και με τον αδερφό του, και δεν σας κρύβω ότι ζήλευα. Έλεγα, θέλω κι εγώ να πάω. Γύριζαν και μου λέγανε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Άγιο Όρος. Ή μετά τους έλεγα, ας πούμε, τον Αύγουστο μπορείτε να πάμε στο εξοχικό σας να έρθω μια βόλτα. Λέει, δεν μπορούμε γιατί θα είμαστε στο Άγιο Όρος. Ήταν το Άγιο Όρος το γεγονός της χρονιάς για αυτούς. Και έλεγα κι εγώ, πώς να είναι στο Άγιο Όρος? Τι είναι δηλαδή, ένα μοναστήρι? Όχι, λένε πολλά. Τι θα πει πολλά, δηλαδή πώς? Λέει, είναι 20 μονές, το ένα δίπλα στο άλλο. Όχι δίπλα ακριβώς, μου εξηγούσε αυτός, και εγώ με τη φαντασία μου προσπαθούσα να πλάσω πώς είναι το Άγιο Όρος. Έλεγε ότι από το ένα μοναστήρι, όταν βγαίνεις, πρέπει να πας στο άλλο και έχει μια απόσταση. Περπατάς και με τα πόδια, μπορεί να πας μετά από μια ώρα να φτάσεις στο επόμενο μοναστήρι, δεν βλέπεις δηλαδή το διπλανό μοναστήρι, μεσολαβούν δάση. Μεσολαβεί θάλασσα, έχει στροφές στο δρόμο, λιμανάκια, ακρογιαλιές κλπ. Δεν είναι κάτι που ενιαίο, είναι ένα τεράστιο βουνό, η Χερσόνησος αυτή της Χαλκιδικής, που είναι γεμάτο από μοναστήρια, 20 μοναστήρια, 20 μοναστήρια. Μεγάλα, που ζουν πολλοί μοναχοί σε κάθε μοναστήρι, κοινόβια, δηλαδή κοινή ζωή, όλοι έχουν κοινό τραπέζι, κοινό φαγητό, κοινή θεία λειτουργία. Υπάρχουν όμως, μου έλεγε τότε, εκτός από τα κοινόβια, και άλλα μικρά εκκλησάκια, και άλλα μικρές σκήτες. Σκήτη θα πει η πλαγιά ενός βουνού που είναι γεμάτη από μικρά καλυβάκια. Και όταν λέμε καλυβάκια, του λέγα, τι καλυβάκια? Εγώ είχα δει κάτι έργα με Ινδιάνους παλιά και καλύβα αυτό μου θύμιζε. Καλύβα. Καλύβες μου λέγε. Όχι, δεν είναι όλοι καλύβες τέτοιες. Καλύβα εννοείται ένα σπιτάκι που το λένε όμως καλύβι. Η καλύβι. Γιατί εκεί πέρα ζουν λίγοι πατέρες, ένας ο γέροντάς τους και μερικοί 3-4 μέχρι 7-8 φτάνουν. Συνήθως τόσοι είναι στις σκήτες. Και του λέω, και του έλεγα, να σου πω, και πώς είναι εκεί πέρα, πόσοι πατέρες είναι, πολλοί μοναχοί, είναι μεγάλοι, είναι παππούδες, είναι... Ναι, μου λέει, από όλες ηλικίες είναι μοναχοί, μεγάλης ηλικίας, με άσπρα γένια, ρητίδες στο πρόσωπο, υπάρχουν και νέοι μοναχοί. Πω, και τι κάνουν εκεί πέρα? Τι κάνουν? Μου λέει, προσευχή. Όλη μέρα προσευχή. Και τι άλλο κάνουν? Το ρώταγα. Μου λέει, κάνουν και δουλειές, έχουν κήπους, καλλιεργούν εκεί πέρα τα χωραφάκια τους. Κάνουν κρασί από τα σταφύλια τους, φυτεύουν μαρουλάκια, κρεμμύδια, ντομάτες, έχουν διάφορα πράγματα που. Και με αυτά πληρώνεις, του λέγα. Όχι, δεν πληρώνεις, λέει, αυτά μας τα δίνουν οι μοναχοί όλα. Δηλαδή το φαγητό μας περιποιούνται. Τώρα μου λες, αφήνω γιατί πρέπει να πάω σπίτι να ετοιμαστούμε για το Άγιο Όρος.
Και πάλι αυτή η ιστορία, και πάλι για το Άγιο Όρος. Και άλλη φορά μου είχε πει, πήγαμε αυτή τη φορά στο Άγιο Όρος και πήγαμε και στον πατέρα Παΐσιο. Τι είναι αυτό, λέω, το όνομα, Παΐσιος. Τότε εγώ δεν ήξερα Παΐσιος. Αυτό το όνομα δεν το είχα ακούσει κανέναν άνθρωπο στον κόσμο. Κανένα συγγενής μου δεν λέγονταν Παΐσιος. Δεν είχα κανέναν ξάδερφο που να το λέγανε Παΐσιο, ούτε κανένα φίλο μου να το λέγανε Παΐσιο. Είναι, λέει, ένας γέροντας πολύ καλός που πάει πολλοί κόσμος. Γέροντας. Δηλαδή παππούς. Όχι, λέει, δεν είναι παππούς. Το λένε γέροντα επειδή έχει σοφία σαν γέροντας. Είναι όρημη η ψυχή του, έχει αγιότητα σαν γέροντας. Μπορεί να είναι και νέος κανείς και να λέγεται γέροντας, μου λέει. Να είναι και 50 χρονών. Και να το λένε γέροντα. Και τι κάνει, λέει, αυτός ο πατήρ Παΐσιος. Τον είδατε, λέει, είναι πολύ καλός. Μιλάει και με τα ζώα, μου λέγε. Άκου. Σοβαρά. Τι μιλάει με τα. Εγώ έχω πάει, του λέγα, στη Γερμανία. Είχα πάει στη τσίρκο. Αλλά δεν μιλάγανε με τα ζώα. Αυτός, λέει, έχει άλλο είδος επαφή με τα πλάσματα του κόσμου και τα πλάσματα του Θεού. Α, δεν γίνεται, λέω, θα πάω στο Άγιο Όρος. Θέλω να πάω κι εγώ στο Άγιο Όρος. Και το είχα βάλει στην καρδιά μου έτσι πόθο. Το είπα στο σπίτι μου. Ανησυχήσαν, λέει, δεν είμαστε καλά, θα πάμε στο Άγιο Όρος. Τι δουλειά έχουμε να πάμε στο Άγιο Όρος? Εδώ δεν σου φτάνουν οι εκκλησίες των Αθηνών, αφού πάμε εδώ εκκλησία. Δεν χρειάζεται να πάμε στο Άγιο Όρος. Γιατί, λέει ο άλλος τώρα, τι θα κάνει ο άλλος στο Άγιο Όρος, τι θα δει, μη παρασυρθεί, μην είναι κάτι ακραίο, μην είναι κάτι υπερβολικό. Και φοβάται. Εντάξει, έχει δίκιο κανείς. Άμα δεν ξέρεις, έχεις δίκιο να φοβάσαι. Άμα όμως ξέρεις, άμα μάθεις, άμα δεις τους άλλους, τότε θα καταλάβεις ότι είναι ένας χώρος πραγματικά, το περιβόλι της Παναγίας. Που η Παναγία το σκεπάζει, το υποπτεύει, το προστατεύει, το φυλάει και δεν είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνος τόπος, ναι. Γιατί εκεί ζεις φοβερές εμπειρίες. Εκεί έρχεται στιγμή που θα τεθείς μπροστά στα διλήμματα και θα πεις. Τι θα κάνω εγώ με τον Θεό? Άσε τώρα τις ιστορίες και τις θεωρίες. Λέγε, εδώ σου αποκαλύπτεται ο Θεός. Εδώ νιώθεις το άγγιγμα του Χριστού στην καρδιά σου. Εδώ νιώθεις την Παναγία να περπατά δίπλα σου. Να αγγίζει την ψυχή σου. Πάρε θέση. Πάρε θέση. Είναι επικίνδυνο το Άγιο Όρος. Επικίνδυνο όχι να σε παρασύρει, αλλά επικίνδυνο να σε αναγκάσει να δεις κατάματα τον εαυτό σου. Και καμιά φορά από αυτό τρομάζεις. Και λες τώρα τι θα δω. Και εκεί θα πω στον εαυτό μου, πώς θα αντέξω να δω τον εαυτό μου. Λέει τώρα τον εαυτό μου να μην τον δω. Έτσι λες, αλλά δεν τον βλέπεις. Εδώ στον κόσμο δεν βλέπεις τον εαυτό σου, γιατί όλο τρέχεις. Γελάς, μιλάς, τώρα ακούς ραδιόφωνο, τηλεόραση, τραγούδια, φαγητά, τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί. Ξεχνιέσαι με τον εαυτό σου. Σκορπίζεσαι, γίνεσαι χίλια κομμάτια. Εκεί πέρα ενώνεσαι. Βλέπεις το εγώ σου. Βλέπεις το χάλι σου, αν έχεις χάλι. Βλέπεις το χάος της ψυχής σου, αν υπάρχει χάος. Τα βλέπεις όλα καθαρά. Λες εσύ και ο Θεός. Εκεί ζεις καταστάσεις φοβερές. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πήγε στο Άγιο Όρος και δεν αισθάνθηκε το Θεό. Που δεν ένιωσε κάτι παράξενο να γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Και δεν είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν είναι σαν τους άλλους. Άλλοι τους είπαν τους μοναχούς. Τρελούς. Είναι τρελή. Είναι τρέλα. Άλλοι τους είπαν Αγίους. Άγιοι άνθρωποι. Είναι και Άγιοι, ναι. Άλλοι τους είπαν παράξενους. Είναι και αυτό. Παράξενοι άνθρωποι. Ξένον θέαμα, ξένον άκουσμα. Όντως, είναι παράξενοι, ασυνήθιστοι. Με αυτή την έννοια παράξενοι. Είναι ιδιότροποι και ιδιόρυθμοι. Είναι και αυτό, ναι. Έχουν το δικό τους, δηλαδή, τρόπο ζωής. Και το δικό τους ρυθμό. Αλλά καθόλου ιδιόρυθμοι και ιδιότροποι. Όπως είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε πολύ ιδιότροποι. Εμείς δεν μπορούμε τους άλλους. Εμείς θέλουμε τον εγωισμό μας, το δικό μας. Αυτοί τρίβονται. Και μπορεί ο ένας να αντέξει τον άλλον και δεν είναι ιδιόρυθμος. Και ας ζει ιδιόρυθμα. Ζουν ιδιόρυθμα. Με το δικό τους ρυθμό. Τη δική τους ζωή. Κοιμούνται άλλες ώρες. Ξυπνούν άλλες ώρες ή δεν κοιμούνται καθόλου. Πραγματικά, παράξενη ζωή στο Άγιο Όρος, μου φάνταζε. Ήθελα να πάω όμως. Ήθελα να πάω και ακόμα δεν είχα πάει. Και είχε πάει 1985 και μπήκε το 1986 και ακόμα δεν πήγα στο Άγιο Όρος. Ήμουν παιδί. Και το ήθελα και το είχα όνειρο. Και έλεγα, ο φίλος μου ο Σωτήρης, έλεγα στο σπίτι, θα πάει πάλι στο Άγιο Όρος με τον πατέρα του. Έλα να πάμε κι εμείς, έλεγα στον πατέρα μου. Πώς θα πάμε, βρε παιδί μου, αφού δεν ξέρουμε κανέναν εκεί, τι θα κάνουμε. Πώς θα περάσει εκεί η μέρα μας, τι θα κάνουμε. Θα πάμε με τον Σωτήρη και τον πατέρα του. Λέει, ρώτησες. Θα ρωτήσω. Αν μου πούνε ναι και μας πάρουν στην παρέα τους, θα πάμε. Ρώτα και βλέπουμε. Και
άρχισε μέσα μου να ζωντανεύει η ελπίδα. Και πήγα στο σπίτι τους ένα απόγευμα και μου λέγανε πάλι για το Άγιο Όρος. Θα πάμε στο Άγιο Όρος γιατί ήταν καλοκαίρι, Ιούλιος. Και λέω, να σας πω κάτι. Εγώ το ξέρετε πόσο πολύ θέλω να έρθω στο Άγιο Όρος. Ναι, το ξέρουμε, λέει, το ξέρουμε. Αλλά δεν μπορούμε να σε πάρουμε και μόνο σου γιατί είσαι μικρός. Ναι, αλλά άμα έρθω με τον πατέρα μου, θα μας δεχτείτε στην παρέα σας. Αλλά κοίταξε να δεις, αυτό αλλάζει. Άμα θέλετε κι εσείς να έρθετε, εμείς θα πάμε με το αυτοκίνητό μας. Όχι, λέω, εμείς θα πάρουμε το δικό μας. Γιατί θα αφήσουμε τη μητέρα μου μετά στη Θεσσαλονίκη να πάει στο χωριό της με το λεωφορείο και εμείς θα πάμε μαζί σας στο Άγιο Όρος, εντάξει. Εντάξει. Θα έρθει και ένας άλλος γείτονας, λέει, σας πειράζει. Εμάς τι μας πειράζει. Όχι. Θα είμαστε δηλαδή δύο εσείς, ο γείτονας, ένας αδερφός σου και εμείς. Έξι άτομα θα είμαστε, εντάξει. Θα μας πάρετε. Είναι σίγουρο, ναι, λέει, πρέπει από τώρα να κλείσουμε τα διαμονητήρια. Δεν πας δηλαδή στο Άγιο Όρος όποτε θες να σηκωθείς να πας και να τελειώνει το θέμα. Δεν σε περιμένουν απρόσκλητο. Πρέπει να ειδοποιήσεις. Πάνε πολλοί άνθρωποι. Παίρνεις τηλέφωνο. Α, δεν τα ξέρω, λέω, όλα αυτά. Μην μας μπερδέψετε τώρα που είπαμε το ναι. Μην δεν μας πάρετε στο τέλος. Όχι, όχι. Δώσε με τα στοιχεία σας. Δώστε μας όνομα, επίθετο, ημερομηνία γεννήσεως, που βγάλατε ταυτότητα. Όλα αυτά τα πράγματα. Όνομα πατρός και θα σας τα αναλάβουμε εμείς. Τα διαμονητήρια. Παίρνεις άδεια να διαμείνεις, να μείνεις. Πω πω, θα πάμε στο Άγιο Όρος. Και χαιρόμουν τότε στα παιδικά χρόνια που ήθελα να πάω στο Άγιο Όρος, το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά δεν ήξερα γιατί το θέλω. Ήξερα όμως ότι εκεί πέρα κάτι θα μου αρέσει. Έλεγα, αν μόνο η σκέψη του Άγιο Όρος με γεμίζει χαρά, αν πάω δεν θα είναι πιο ωραία να το δω και αυτό το παράξενο βουνό, αυτό το θαυμαστό όρος, το περίεργο, το αξιοσημείωτο, όλοι μιλούν για αυτό. Όλοι έχουν πάει και όσοι πήγαν κάτι λένε για αυτό παράξενο. Εγώ είχα αγαπήσει το Άγιο Όρος πριν πάω, διαβάζοντας σε ένα βιβλιοπωλείο στην Αθήνα, χριστιανικό βιβλιοπωλείο με βιβλία χριστιανικά. Σας το έχω πει, να πηγαίνετε στα βιβλιοπωλεία τα χριστιανικά και αν δεν αγοράζετε, δεν πειράζει, να χαζεύετε. Εκεί επιτρέπεται να χαζεύεις, γιατί εκεί δεν χαζεύεις. Όταν χαζεύεις, εκεί όταν χαζεύεις, φωτίζεσαι. Αλλού όταν χαζεύεις, πραγματικά αποβλακώνεσαι. Ενώ σε ένα τέτοιο χώρο το χάζεμα συνιστά σοφία και σύνεση και φώτιση. Σε φωτίζει ο Θεός. Βρήκα λοιπόν ένα βιβλίο που έλεγε, σας το συνιστώ να το πάρετε τότε. Έχει κάνει πολλές εκδόσεις γιατί είναι πολύ όμορφο. Θα το έχετε διαβάσει πολλοί από εσάς. Έλεγε «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας». «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας». Και έλεγε πάνω Αρχιμανδρίτου Χερουβίμ. Και από κάτω έλεγε «Έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου». Λέω, μ' αρέσει ο τίτλος, λέω, «Νοσταλγικές αναμνήσεις». Και άρχισα να διαβάζω. Είχε ωραία μεγάλα γράμματα, κατανοητά, και καθόμουν στην άκρη του βιβλιοπωλείου. Ήρθε κάποιος μετά από λίγο, μου λέει, «Θέλεις τίποτα?» Λέω, λέει, «Να σας βοηθήσω», λέω, «Αν δεν σας πειράζει να χαζέψω λίγο τα βιβλία». Μου λέει, «Ναι, ελεύθερα, δες». Και κάθισα λοιπόν εκεί και άρχισα να διαβάζω. Και κάθισα μισή ώρα. Κάθισα τρία τέταρτα, διάβαζα. Πώς μ' άρεσε. Πάρτε το βιβλίο αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σας γεμίσει αγάπη για το Άγιο Όρος. Θα σας δείξει την ομορφιά του Άγιο Όρος. Έτσι τόσο ωραία, τόσο σαγηνευτικά, ελκυστικά, ταπεινά. Τι όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτό το βιβλίο όταν το διαβάζεις, σαν να είσαι εκεί, βρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραίο. Και μετά δίπλα είδα και άλλα βιβλία από τις ίδιες εκδόσεις που έλεγε «Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές». Πολύ μικρά τευχίδια. Έτσι μικρά σαν τεύχη που έχουν γύρω στα 8-10 τέτοια τευχίδια, το καθένα είναι ξεχωριστό και έχει μορφές. Πατήρ Ιωακήμα Γιαννανίτης, πατήρ Φιλάρετος Κωνσταμονίτης, πατήρ Αθανάσιος Γρηγοριάτης, πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, διάφορα τέτοια βίους ανθρώπων που ζήσαν τον αιώνα που πέρασε στο Άγιο Όρος. Σύγχρονοι αγιορείτες πατέρες. Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Μα λέω, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Κλείνω το βιβλίο, δεν το πήρα τελικά, δεν είχα λεφτά, γιατί ήμουν μικρός. Και έφυγα και στο δρόμο στην Αθήνα που περπάταγα στην Ομόνια και ζούσα αλλού. Πήγα να πάρω το λεωφορείο, κίνηση, βασαρία, αγορά, ο καθής στον κόσμο του, κόρνες κλπ. Εγώ ζούσα αλλού. Είχα σαγηνευτεί από το Άγιο Όρος, το οποίο δεν το είχα ακόμα γνωρίσει, αλλά το είχα αγαπήσει πριν το γνωρίσω, από ένα βιβλίο, το οποίο το χάζευα σε ένα βιβλιοπωλείο. Μήπως σας κουράζω,
με αυτά που σας λέω. Βασίλη Χατζηνικολάου, ξεκούρασέ μας λίγο και αν κάποιοι έχουν κουραστεί και βαρεθεί μπορεί να πάρουν και τηλέφωνο στο σταθμό να το πούν. Στο 4118-602 και 4118-640. Και αν θέλετε να γράψετε ποτέ κάποιο email σχετικά με αυτά τα θέματα που λέμε και τώρα θα το θεωρώ έτσι σαν μια ευγνωμοσύνη στο Άγιο Όρος να πω μερικά πραγματάκια, μπορείτε να γράψετε κι εσείς μια δική σας εμπειρία, ένα δικό σας προσκύνημα και ταξίδι, να ωφελήσετε και εμάς και να μας προβληματίσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής της εκπομπής που διαβάζω μόνο εγώ και λέγεται αθέατα.περάσματα στα ξένα papakigiahoo.gr αθέατα.περάσματα papakigiahoo.gr. Λοιπόν Βασίλη, ξεκούρασέ μας με κάτι που θα μας μεταφέρει λίγο έτσι στη γλύκα και στη γαλήνη και στην νοσταλγία αυτή του Άγιου Όρους. Λοιπόν, άκουγα για το Άγιο Όρος, σας είπα, διάβασα γι' αυτό και όταν ξαναπήγα στην Αθήνα, ξαναπήγα στο βιβλιοπωλείο. Πήρα πάλι το ίδιο βιβλίο, έκατσα στη γνωστή γωνιά και συνέχισα να διαβάζω. Και το πιστεύετε, σε λίγες επισκέψεις τελείωσα όλο το βιβλίο. Όταν μπόρεσα και μάζεψα λεφτά, το αγόρασα. Αλλά πριν το είχα διαβάσει στο βιβλιοπωλείο. Ευτυχώς ο υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου δεν με μάλωσε και τι μου έκανε παρατήρηση. Και μου άφησε δωρεάν να διαβάσω το βιβλίο. Και το διάβασα και ωφελήθηκα τόσο πολύ. Τι ωραίες στιγμές, τι ωραίες σκηνές. Έτσι νόμιζα θα τα ζήσω όλα, στη φαντασία μου. Το βιβλίο αυτό με βοήθησε να τα δω όλα άγια. Ότι είναι όλα τέλεια, ότι είναι όλα υπέροχα. Μου έβαλε πολλούς καλούς λογισμούς μέσα στην καρδιά μου. Δεν με υποψίασε και δεν με προβλημάτισε για τίποτα κακό. Θα μου πει κανείς γιατί έπρεπε. Όχι, δεν έπρεπε. Καλά έκανε. Γιατί θα πει κανείς, έχει κάτι κακό το Άγιο Όρος δηλαδή, έτσι όπως το λες. Όχι, δεν έχει κάτι κακό. Αλλά το Άγιο Όρος είναι Άγιο. Αλλά οι άνθρωποι, και Άγιοι να είναι, είναι και άνθρωποι. Έχουν και αυτοί τα δικά τους. Όπως και εγώ, όπως και εσύ, όπως και όλοι μας. Έτσι δεν είναι. Κάθε Άγιος έχει και αυτός τα ανθρώπινα στοιχεία του, μια αδυναμία του, μικρή ή μεγάλη. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι Άγιος. Αλλά εγώ τότε από αυτό το βιβλίο τα πήρα όλα τέλεια μες στην ψυχή μου. Ότι είναι μοναδικά. Καταπληκτικά. Αισθανόμουν ότι όταν πάω στο Άγιο Όρος θα πρέπει να γονατίσω και να φιλήσω αυτό το χώμα. Και να το πάρω να στην τσέπη μου, να το πάρω στην Αθήνα, ότι είναι αγιασμένο. Όλα άγια. Όλα στάζουν φως και αγιότητα. Ήρθε λοιπόν η ώρα και πήγα, ξεκινήσαμε να πάμε στο Άγιο Όρος. Με αυτούς τους γείτονες που μας δέχτηκαν και τους ευγνωμονώ. Στα ονόματα που διαβάζω έχω κάποιες κατηγορίες. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους τους έχω στην κατηγορία των πνευματικών ευεργετών της ζωής μου. Με ευεργέτησαν πνευματικά. Έχω σε αυτή την κατηγορία ακόμα τους κατηχητές μου. Έχω σε αυτή την κατηγορία ακόμα την κατηχήτρια που είχα στο δημοτικό, δασκάλους που είχα, τους αναδόχους, τον ονό που με βάφτισε, κοινωνά μου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας ευεργετούν. Ο άνθρωπος που σε βοηθά στη ζωή σου να πλησιάσεις το Θεό και τα του Θεού είναι ευεργέτη σου, να το θυμάσαι. Και σε ένα κάποιος τώρα που ακούς, σου είπε να ακούσεις κάποτε την Πυριακή Εκκλησία. Σου είπε να ακούσεις αυτόν τον σταθμό. Και σε ένα που τώρα πας σε εκκλησία, δεν πήγες εκκλησία από μόνος σου, κάποιος σε πήγε. Ποιος? Ο πατέρας σου, η μάνα σου, σε πήραν από το χεράκι. Ή αν γνώρισες τον Χριστό σε μεγάλη ηλικία, σε πήγε κάποιος φίλος σου και σου είπε, πήγαινε στην εκκλησία να δεις το φως σου. Πήγαινε να παρακαλέσεις τον Θεό. Και αν εξομολογείσαι, κάποιος δεν σε πήγε στο πνευματικό που έχεις. Ευεργέτη σου είναι κι αυτός. Να μην είσαι αχάριστος, να θυμάσαι και να λες ένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ αυτούς τους ανθρώπους εκεί τους έχω. Με πήγαν για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος και χάρηκα τόσο πολύ. Πήγαμε το ταξίδι, κάναμε όμως το λάθος και πήγαμε απόγευμα και φτάσαμε απόγευμα στην Ουρανούπολη. Δεν ξέραμε. Και είναι αυτό που λέει, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Αλλά δεν ξέραμε και ποιον να ρωτήσουμε. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε έτσι όλοι μαζί. Αυτοί το ήξεραν, λέει, αλλά δεν τους πείραζε. Έτσι το έκαναν και άλλη φορά. Πήγαιναν δηλαδή την ημέρα και το βράδυ διανυκτέρευαν στην Ουρανούπολη και το πρωί έμπαιναν στο Άγιο Όρος ξεκούραστοι και φρέσκοι. Αλλά επειδή δεν είχαμε κάπου να μείνουμε, κοιμηθήκαμε στην παραλία. Θυμάμαι, το θυμάμαι ακόμα. Και θυμάμαι ότι κάποιοι πιο δίπλα είχαν ανάψει φωτιά στην παραλία κάποιοι και καθόντουσαν και τρώγανε και μιλάγανε. Και απέναντι, ποια πόλη είναι, δεν ξέρω από πού ερχόταν ήχος, θόρυβος από καφετέρειες, από δισκοτέκ, διασκεδάζανε. Και άκουγα τα μπουμπουμπουμπουμπουμπ, τα ντραμς που κάνανε και τα τύμπανα και αυτά. Και έλεγα, πω πω, άλλη μια νύχτα στον κόσμο. Άλλη μια νύχτα εδώ στην Ουρανούπολη, που λέγεται Ουρανούπολη, είναι το σημείο που
χωρίζει το Άγιο Όρος από τον κόσμο, εκεί μπαίνεις μετά την Ουρανούπολη, άμα μπεις στο καραβάκι, ταξιδεύεις πλέον και το Άγιο Όρος μες στη θάλασσα. Δεν έχει τίποτα άλλο κοσμικό. Μπαίνεις μες προς Άγιο Όρος πηγαίνεις. Λέγεται Ουρανούπολη, αλλά δεν είναι και πολύ ουράνια πόλη, γιατί είχε θόρυβο, είχε μαγαζιά πολλά, κίνηση, τουρισμό, ανθρώπους που ήρθαν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα από το εξωτερικό, νοικιάζουν απλώς σπίτια και μερικοί δεν έχουν πάει καθόλου στο Άγιο Όρος. Και ας μένουν και γύρω και νοικιάζουν. Αλλά εγώ έλεγα δεν πειράζει. Τελευταία νύχτα εδώ πέρα θα κάτσω και αύριο θα μπω στο Άγιο Όρος. Και έλεγα σήμερα ακούω την δισκοτέκ τέτοια ώρα. Αύριο τέτοια ώρα. Τι θα ακούω άραγε. Έτσι το παιδικό μου το μυαλό είχε αυτή την απορία. Έλεγα σήμερα ακούω δισκοτέκ. Αύριο τι θα ακούω. Τέτοια ώρα πού θα είμαι αύριο και πώς θα είναι αύριο, βρε παιδί μου. Έχω απορία πώς να είναι. Ξυπνήσαμε το πρωί. Πήραμε τα διαμονητήρια. Δείξαμε τις ταυτότητές μας, πήραμε το εισιτήριο και το καράβι και τα διαμονητήρια τότε δεν τα παίρναμε έξω από το Άγιο Όρος όπως γίνεται τώρα στην Ουρανούπολη. Τα παίρνουμε τα διαμονητήρια τότε από τις καριές του Άγιο Όρος, από την πρωτεύουσα. Πήγαμε με το καραβάκι μέχρι τη Δάφνη και όταν ξεκίνησε το καράβι, κοίταζα σιγά σιγά μετά από μία ώρα άρχισαν να φαίνονται τα μοναστήρια. Τι είναι αυτά, τι κάστρα είναι αυτά. Σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω, σαν να βλέπαμε άλλες εποχές. Έλεγα τώρα θα βγουν από εδώ τίποτα πειρατές από τη θάλασσα, κουρσάρι. Θα δούμε άλλα πρόσωπα βυζαντινά, αυτοκράτορες, βασιλείς, άλλη εποχή, άλλος κόσμος. Πω λέω, τι είναι αυτά. Δηλαδή σαν να ζεις σε βυζαντινή εποχή, κάστρα, πύργοι. Άλλος κόσμος. Λέω, τι είναι αυτό. Και φώναζε στο καράφι. Ιερά Μονή Δοχιαρίου. Ιερά Μονή Δοχιαρίου. Βλέπαμε μοναστήρια. Ιερά Μονή. Κοσταμονή του πριν. Ιερά Μονή. Και κατέβαινε. Όποιος ήθελε να πάει στο κάθε μοναστήρι, κατέβαινε. Και είτε πήγαινε δίπλα στο μοναστήρι που ήταν στην παραλία, είτε περπάταγε. Και περπάταγε να φτάσει να το βρει που ήταν λίγο πιο μέσα. Στο εσωτερικό του Αγίου Όρους. Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Ιερά Μονή Ρωσικού. Αγίου Παντελεήμονος. Ιερά Μονή. Διάφορα μοναστήρια. Ξηροποτάμου φαινόταν στην πλαγιά του βουνού. Πέρναγε η ώρα. Πω, έλεγα στον πατέρα μου, είδες τι ώρα που είναι. Μου λέει την πήρε στη μηχανή που σου είπα τη φωτογραφική. Την πήρα, λέω, την πήρα. Άντε, ωραία, λέει, θα βγάλουμε και φωτογραφίες. Εγώ χαιρόμουν που χαιρότανε. Χαιρόμουν που του άρεσε. Του λέω να σου πω, πόσες μέρες θα κάτσουμε. Δεν μου είπες θα κάτσουμε όσο κάτσουν και οι άλλοι. Ναι. Πόσο θα κάτσουμε οι άλλοι. Είπανε, λέει, θα κάτσουν 7 μέρες. Τι ωραία, 7 μέρες. Πω, τρελάθηκα από τη χαρά μου. 7 μέρες κοίταζα, χόρταγα. Εμείς δεν είχαμε σκοπό να πάμε εκεί, στα πρώτα μοναστήρια. Πηγαίναμε, οι άλλοι θα μας πήγαιναν. Η οικογένεια που μας πήρε μαζί στην παρέα της. Ο φίλος μου, ο Σωτήρης. Και είχαν ρωτήσει το πνευματικό τους και τους είχε πει που θα πάμε. Και πήγαμε λοιπόν, και εγώ ήμουν όλος μάτια και αυτιά. Στόμα δεν είχα. Μάλλον είχα, αλλά ήταν όλο ανοιχτό. Και όλο ήμουν έκπληκτος. Δεν ήθελα να ρωτήσω τίποτα. Ήθελα μόνο να κοιτάω και να ακούω. Να βλέπω. Να αναρουφάω. Να μην αφήσω τίποτα να πάει χαμένο. Όχι από τους επισκέπτες τόσο, όσο από αυτούς τους ανθρώπους που έβλεπα, τους μοναχούς. Και ήταν και μερικοί στο καράβι που πήγαιναν, γύριζαν από δουλειές. 1986. Πριν από 20 περίπου χρόνια, για σκέψου. Μια άλλη εποχή. Πρόλαβα λίγο το παλιό Άγιο Όρος. Όχι το Άγιο Όρος που τώρα. Έχει έτσι πολύ αναβαθμιστεί, έχουν γίνει πολλές επιδιορθώσεις, οικοδομικές αλλαγές και ανακαινήσεις. Πρόλαβα το παλιό το Άγιο Όρος. Το δύσκολο, το ασκητικό, το κουραστικό, με τις συνθήκες που μας δυσκόλευαν εμάς τους καλομαθημένους, με τα μοσχοσάπουνά μας, με τις ανέσεις μας, με την καθαριότητά μας, με την τελειομανία μας σε αυτά τα θέματα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα τότε, ήταν πολύ πιο απλά. Πολύ πιο απλά. Αλλά είχαν μια άλλη χάρη. Είχαν μια άλλη ομορφιά. Καταλάβαινες ότι έτσι ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η απλότητά τους και το βάρος της ζωής τους και της ψυχής τους είναι κάποιο άλλο. Δεν το παρεξηγούσες. Όπως και τώρα δεν το παρεξηγείς αυτό που βρίσκεις, γιατί τώρα βλέπεις ότι αναπαύεσαι εσύ. Με αυτά που έχει το Άγιο Όρος, τις ανέσεις και τις ευκολίες, αναπαύουν εσένα. Εξωτερικά τουλάχιστον. Πήγαμε λοιπόν στη Δάφνη, κατεβήκαμε από το καραβάκι. Ήταν το λιμανάκι αυτό που έχει μαγαζάκια δίπλα. Εκεί μπορεί να αγοράσει διάφορα πράγματα, λιβάνι, εικόνες. Έχει να πάρει να πιει κάτι, να φας κάτι. Και από τη Δάφνη πήγαμε σε ένα λεωφοριάκι, το οποίο ήταν
τόσο και αυτό στριμωκτικά μέσα και σκόνη πολύ στο δρόμο και μέσα στο. Εγώ είχα τη συνήθεια όταν έμπαινα στα λεωφορεία με το σχολείο, χτύπαγα λίγο τα καθίσματα να δω τι γίνεται. Αυτό έκανα το λάθος και πάλι το χτύπησα. Και έβγαλε σύννεφο σκόνης. Σύννεφο, δεν έβλεπες τον άλλον. Γιατί ανέβα, κατέβα στο Άγιο Όρος από τη Δάφνη στις Καριές αυτό το λεωφοριάκι, είχε μεταφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και επειδή οι δρόμοι τότε δεν είχαν άσφαλτο πολύ, πολύ λίγο είχαν. Σε λίγα σημεία είχαν άσφαλτο και δεν είχε κλιματιστικό, πάντα τα παράθυρα ήταν ανοιχτά και έμπαινε τόση σκόνη μέσα και κόλλαγε πάνω στον υδρότα, στο πρόσωπό σου, στο λαιμό, στα χέρια σου και κάθισα δίπλα σε ένα μοναχό, γεροντάκι ήτανε και μου λέει, έρχεσαι στο Άγιο Όρος, πρώτη φορά, του λέω ναι, να μονάσεις, λέω όχι, λέω, τι, όχι, εγώ με τον πατέρα μου είμαι, λέω, ήρθα με τον πατέρα μου εδώ πέρα να κάνουμε προσκύνημα. Α, μπράβο παιδί μου, εύχομαι, μου λέει, να ωφεληθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνει εντύπωση. Εσείς, λέω, είστε από εδώ, Αγιορείτης. Μου λέει ναι. Πω πω, λέω, για δες, μίλησα με Αγιορείτη. Μίλησα πρώτη φορά. Μου μίλησε Αγιορείτης και μου εφήθηκε να περάσω καλά. Κοίτασα εκεί τις καστανιές, τα δέντρα, τις λεύκες, τι έχει, πανύψηλα δέντρα που περνάγαμε. Και όλα, σας λέω, με εντυπωσίαζαν. Φτάσαμε στις Καριές και πήγαμε να πάρουμε τα διαμονητήρια. Τα διαμονητήρια είναι ένα κίτρινο χαρτί μεγάλο που έχει τη σφραγίδα. Τέσσερα κομμάτια σφραγίδας που τη βάζουν υπεύθυνοι εκεί που είναι στο Άγιο Όρος και σου δίνουν έγκριση ότι μπορεί να μείνεις λίγες μέρες, βασικά τέσσερις. Άμα όμως είσαι γνωστός εκεί στο Άγιο Όρος και δεν δημιουργείς πρόβλημα και σε ξέρουν και σε θέλουν, μπορεί να κάτσεις και άλλες μέρες. Αυτό λοιπόν το διαμονητήριο γράφει το όνομά σου, ότι γίνεσαι δεκτός στο Άγιο Όρος. Όσοι έχετε πάει, το ξέρετε αυτό. Και πήραμε τα διαμονητήρια. Τώρα που θα πάμε λέει στο πρώτο μοναστήρι. Που είναι δίπλα στις Καριές, αφού πρώτα προσκυνήσουμε το πρωτάτο, πήγαμε, προσκυνήσαμε την Παναγία στο Άξιο Νεστή, το Άξιο Νεστή που είναι μέσα στο ναό του πρωτάτου, πήγαμε στο ιερό, θυμάμαι, και φιλήσαμε αυτή την εικόνα, την ασπαστήκαμε, το Άξιο Νεστή. Μου κάνει εντύπωση, πω, όλα τέλεια, όλα τα βλέπα τέλεια. Είναι ο αρχάριος, είναι αυτός που για πρώτη φορά πάει κάπου και δεν γκρινιάζει. Δεν διαμαρτύρεται, δεν τον πειράζει τίποτα. Όλα του φαίνονται υπέροχα και ωραία. Και εμένα έτσι τότε όλα μου φαίνονταν υπέροχα. Και ήταν. Και ήταν. Γιατί ήταν απλά, ήταν ταπεινά, ήταν αγιασμένα. Και κοίταζα και τον πατέρα μου, κοίταζα και τους άλλους. Έλεγα, πώς νιώθουν οι άλλοι. Έβλεπα χαρά. Και η χαρά δική τους αντανακλούσε και σε μένα και πολλαπλασίαζε τη δική μου τη χαρά. Και πήγαμε λοιπόν στη Μονίκο του Λουμουσίου. Πού είναι αυτή, λέει, σε 10 λεπτά. Τώρα δεν αργούμε, λέει, θα πάμε λίγο πιο πέρα, στρίβουμε λίγο, πάμε λίγο πιο κάτω, ένα δρομάκι, φτάσαμε. Και εκεί θα μείνουμε, λέγε, πρώτη μέρα. Πήγαμε πρώτη μέρα, μπήκαμε μέσα στο μοναστήρι, κάτσαμε. Και ήρθε ένας μοναχός, τον κοίταζα εγώ. Έβλεπα τα γένια του, τα μαλλιά του. Έβλεπα τα γένια του, ήταν μακριά. Αφημένα, χωρίς επέμβαση, χωρίς παρέμβαση, ας πούμε, από ψαλίδισμα κλπ. Έτσι, φυσικά, όπως τα έχει φτιάξει ο Θεός. Δεν κόβουν τα γένια τους στο Άγιο Όρος, ούτε τα μαλλιά τους. Και τα ράσα του ήταν μακριά, θυμάμαι, αλλά όχι και τελείως μέχρι το πάτωμα. Ήταν πιο κοντό το ράσο του. Για να μπορεί να κάνει δουλειές πιο εύκολα, να μετακινείται. Και τι άλλο θυμάμαι. Θυμάμαι ότι τα χέρια του είχαν κάτι κάλους στα δάχτυλα. Στα δάχτυλα. Μετά έμαθα τι είναι αυτό. Γιατί οι μοναχοί κάνουν μετάνοιες. Αλλά δεν τα ήξερα. Εγώ κοίταζα τότε. Έβλεπα τους κάλους. Μετά έφερε ένα δίσκο. Μας είπε, καλώς ήρθατε. Ώσπου να σας φέρω, λέει, το κέρασμα, γράψτε τα στοιχεία σας σε ένα μεγάλο βιβλίο που έχουμε εδώ πέρα. Και εμείς θα σας πούμε μετά που θα είναι το δωμάτιό σας. Και γράψαμε τα στοιχεία μας, για να ξέρουν και αυτοί το βιβλίο επισκεπτών. Ποιοι πήγαν στο μοναστήρι κάθε μέρα, ημερομηνία γράψαμε κτλ. Και μετά από λίγο ήρθε και είχε το δίσκος, το κλασικό κέρασμα, το αγιορείτικο. Το αγιορείτικο, ένα μικρό ποτηράκι ρακί, ένα ποτήρι κρύο νερό και λουκουμάκι και καφέ. Αυτό έφερε και κεραστήκαμε όλοι, μας έδωσε και λέει, άμα θέλετε ένα μυστικό να βάλετε, λέει, το ρακί, μας είπε, μέσα στο νερό, βοηθάει, λέει, θα σας κόψει τον υδρότα, κόβει τον υδρότα. Το κάνανε μερικοί και έτσι γίνεται άσπρο και το πίνουνε. Και μετά μας μίλησε, μας είπε το πρόγραμμα της μονής. Λέει, ο Εσπερινός θα αρχίσει, λέει, 4 το απόγευμα. Μετά, λέει, τον Εσπερινό έχει τράπεζα κατευθείαν. Τι είναι τράπεζα, μην μιλάς, θα σου πω μετά, μου λέγει ο φίλος μου ο Σωτήρης. Μετά, λέει, έχει απόδειπνο και τα Άγια Λείψανα. Α, λέω, τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Δηλαδή, τράπεζα είναι το φαγητό. Θα φάμε, λέει, μετά. Τραπέζι είναι αυτό. Τράπεζα θα πει φαγητό. Μετά τον Εσπερινό κατευθείαν πάμε για φαγητό.
Άλλο πάρα πολύ ωραία. Και ήταν και ωραίος ο καιρός, ήταν ζέστη, αλλά όχι καυτή ζέστη, ήταν ανοιχτή. Ήταν ανοιχτή. Μας πήγαν στα δωμάτια και τότε το δωμάτιο ήταν αρκετά άτομα. Γύρω στα 8-10 άτομα μας βάλανε σε κάθε δωμάτιο, και άλλα άτομα στο άλλο δωμάτιο και άλλα στο άλλο μαζεμένα. Εγώ το μόνο που ευχόμουν ήταν μην είναι κανείς το βράδυ που να ροχαλίζει πολύ, γιατί άμα ροχαλίζει λίγο εντάξει, αλλά άμα ροχαλίζει πολύ πώς θα κοιμηθείς. Και πώς θα κοιμηθείς. Και άμα κάτσει και όλη τη νύχτα ύπνος, μετά δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ευτυχώς δεν ροχάλιζε κανείς, αλλά μόνο ο πατέρας μου ροχάλιζε. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Ευτυχώς δεν ροχάλιζαν οι ξένοι, αλλά ροχάλιζε ένας δικός μου και το είχα ξεχάσει. Και τον σκούνταγα το βράδυ, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο βράδυ. Λέω, λοιπόν, θα ξεκουραστείτε λίγο, λέει, το μεσημέρι τώρα. Θα πάτε να πληθείτε, να ρίξετε νερό στο πρόσωπό σας, να ανανεωθείτε, να ξεκουραστείτε και ο Ισπερινός αρχίζει στις 4. Ωραία. Πήγαμε στον Ισπερινό, στο καθολικό της Μονής, που καθολικό λέγεται επειδή εκεί όλοι μαζεύονται, όλοι οι πατέρες, έτσι, όλοι, και τους αγκαλιάζει όλους ολοκληρωτικά, γι' αυτό λέγεται καθολικό. Ο κεντρικός δηλαδή ναός, έγινε ο Ισπερινός στα σίδια. Όχι καρέκλες, στα σίδια κολλημένα στους τοίχους γύρω-γύρω. Όσοι έχετε πάει, αν έχεις πάει στο Άγιο Όρος, ξέρεις εσύ. Έτσι, γυναίκες δεν ξέρετε, αλλά έχετε δει. Από γυναικεία μοναστήρια, αν έχουν παραδοσιακά στασίδια, το ξέρετε. Με δύο θέσεις, με δύο σκάλες. Μία ψηλά και μία χαμηλά. Που κάθισε χαμηλά αναπαυτικά και ψηλά. Εγώ δεν ήξερα πώς κάθονται και καθόμουν αμήχανα. Καθόμουν στην ψηλή στάση γιατί φοβόμουν. Όταν πήγα να το βάλω χαμηλά, έκανε μεγάλο θόρυβο, έπεσε κάτω. Αλλά είδα ότι κανείς μοναχός δεν γύρισε να με κοιτάξει παράξενα. Ούτε έκανε κανείς έτσι. Τίποτα, ο καθένας ήταν στον κόσμο του. Δεν ασχολείται με τους άλλους περίεργα. Δεν κάνουν παρατηρήσεις εκεί. Εκεί είσαι ελεύθερος. Μου λέγε ένας γνωστός μου, εγώ πηγαίνω λέει στο Άγιο Όρος με τα παιδιά και τους αρέσει πάρα πολύ. Γιατί τους αρέσει? Γιατί εκεί πέρα δεν έχουν παρατηρήσεις. Και ούτε εγώ τους κάνω παρατηρήσεις. Ούτε τους λέω πλύν τα δόντια σου, πλύν τα πόδια σου, κάτσε έτσι, φάει έτσι. Τίποτα. Τα αφήνω ελεύθερα, λέει, όπως είναι η μοναχή. Όταν θέλει θα φάει. Όταν δεν πεινάει δεν θα φάει. Όταν θέλει να πλύνει τα πόδια θα τα πλύνει. Όταν καταλάβει ότι δεν πάει άλλο, αναγκαστικά θα κάνει κάποια διορθωτική κίνηση. Ενώ λέει εδώ πέρα στην πόλη, η μάνα τους όλο τους κάνει παρατηρήσεις. Ενώ στο Άγιο Όρος, λέει, υπάρχει ένα ελεύθερο κλίμα. Και αρέσει στα παιδιά μου, το καταλαβαίνεις. Λέει, έχω παιδάκι δημοτικού και τα παίρνω, λέει, τους δύο μεγάλους που είναι πέμπτη και έκτη και δεν τους πειράζει, λέει, που πάμε στο Άγιο Όρος και είναι ένας χώρος με μοναχούς, γιατί υπάρχει η ελευθερία. Εκεί ζεις την ελευθερία. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν θα σου πει ο άλλος κάτσε έτσι, διορθώσου έτσι. Όχι, εκτός κι αν βρεις κανένα γεροντάκι, κάτι παλί, παππούλιδες, μοναχοί της παλιάς τα λέγαμε σχολής, έτσι, που κάνανε τις μερικές παρατηρήσεις, αλλά έχουν χάρη αυτές οι παρατηρήσεις. Μπορεί να σου λέγανε κάτι μπροστά σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν σε προσβάλλανε. Ενώ αν το πω εγώ αυτό τον ίδιο λόγο μπροστά στον κόσμο, θα νιώθεις πάρα πολύ άσχημα. Ας πούμε, είδαν ένα γνωστό μου μια φορά που ήταν πολύ γεμάτος και του λέει ένας παλιός, βρε χοντρούλιακα, του λέει, πώς είσαι έτσι, λέει, σαν να είσαι δύο άνθρωποι είσαι εσύ. Γιατί δεν κάνεις λίγη νηστεία να χάσεις κανένα κιλό, βρε, ε? Λοιπόν, αυτό αν το είχα πει εγώ στον κόσμο σε κάποιο φίλο μου, θα είχε παραλύσει. Από την τροπή και από το κοκκίνισμα. Θα είχε ο άνθρωπος αρρωστήσει. Κι όμως, αλήθεια σου λέω, αν σου πει την παρατήρηση ένας αγιορείτης, δεν παρεξηγείσαι. Δεν παρεξηγείσαι. Γιατί ο λόγος τους έχει μια γλύκα. Η παρατήρησή τους έχει μια καλοσύνη. Δεν είναι αγκάθια που μπαίνουν σε άγαρμα να σε γρατζουνίσουν στην ψυχή. Είναι διορθωτικές κινήσεις πολύ απαλές. Και βγαίνουν από χείλη που έχουν κάνει πολύ προσευχή, που έχουν πολύ ταπεινωθεί και έχουν περάσει και οι ίδιοι πολλές ταπεινώσεις, δοκιμασίες, εξευθυλισμούς κλπ. Και τώρα, αν πούνε και κάτι, δεν είναι παρεξηγήσιμο. Και χαμογελάς. Και σε λένε χοντρό και λες, πάντερ μου, έχω γίνει, αφήστε. Τρώω και δεν ξέρω να σταματήσω. Δεν δικαιολογείσαι, δεν παρεξηγείσαι. Παραδίνεσαι. Αφήνεις τα όπλα σου και λες, πάτερ, έχεις δίκιο. Έτσι αισθάνθηκα. Αυτή είναι ελευθερία όταν πήγα στην εκκλησία μέσα. Αυτή είναι ελευθερία κινήσεων. Φυσικά δίσταζα. Δίσταζα πώς να κάνω το σταυρό μου, πού πηγαίνουν και ειδικά όταν έβλεπα ότι άρχισαν οι μοναχοί να πηγαίνουν σε συγκεκριμένες στιγμές να φιλούν τις εικόνες. Στον Εσπερινό κάποια στιγμή και όταν μπαίνουν, φιλούν τις εικόνες μπροστά από το τέμπλο, έχει κάποια εικονοστάσια. Μετά πάνε στο κέντρο του ναού και κάνουν τρεις μετάνοιες, όχι μέχρι κάτω, αλλά μέχρι το γόνατο. Μπροστά στην ωραία πύλη, μετά κοιτάνε δεξιά και αριστερά και κάνουν πάλι έτσι υπόκληση, σαν να ζητάνε συγγνώμη και κάθονται. Αυτό το κάνουν και στο τέλος του Ισπερινού. Στο τέλος του Ισπερινού. Προς το τέλος. Εκεί τρεπόμουν, έλεγα τώρα εγώ πού να πάω. Και έβλεπα τον κόσμο και έλεγα άσε, για να μην κάνω λάθος, θα πηγαίνω τελευταίος.
Και ο πατέρας μου ερχόταν ο καημένος πιο τελευταίος, πίσω και από μένα. Έλεγε: θα πάνε οι άλλοι και εμείς θα ακολουθούμε. Είναι ωραίο αυτό το σύστημα. Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι. Και να μην θες να είσαι πρώτος, να κοιτάς τους έμπειρους και θα παίρνεις από αυτούς. Αυτό έκανα. Και κοίταζα. Προσκύνησα κι εγώ, έκασα πάλι. Στον Ισπερινό άλλα τα κατάλαβα, άλλα δεν τα κατάλαβα. Αλλά κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν προσευχή. Και κατάλαβα ότι εδώ πέρα δεν έχει χρόνο, ας πούμε, με το ρολόι να πεις άντε τι ώρα τελειώνει ο Ισπερινός. Εντάξει, έχει τρία τέταρτα, τελειώνει μία ώρα, ανάλογα την ώρα, αλλά δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει βιασύνη και δεν υπάρχει αυτή η τάση να φαίνονται ότι τα λένε ωραία, ότι ψέλνουν ωραία, ότι ακούγονται ωραία. Όπως βγει. Όπως σου βγει. Ο καθένας έχει το χαρισμά του. Άλλοι έψελναν υπέροχα. Άλλοι έψελναν πιο απλά. Και άλλοι δεν μπορούσες και πολύ να τους ακούσεις, αλλά τους αγαπούσες. Γιατί έλεγες, φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει προσευχή. Λέει κάτι που ζει. Παλεύει να το ζήσει. Εκεί, σκαρφαλώνει, να πιάσει το Θεό. Σε αυτό το όρος, το Άγιο. Και δεν παρεξηγείς τίποτα. Ούτε και λάθη να κάνει, ό,τι και να πει. Είναι όλα ανεκτά, όλα δεκτά, όλα αγαπητά. Όλα μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Πολύ ωραίο, δεν είναι αυτό? Όλοι χωρούν στην εκκλησία. Τελειώνει ο Ισπερινός και οι πατέρες με το κουκούλι τους, αυτό που φοράγαν πάνω από το σκούφο τους, τον καλογερικό σκούφο, αυτό που εμείς εδώ έχουμε καλυμάφι, οι ιερείς, αυτοί έχουν ένα σκούφο καλογερικό. Δεν είναι σκουφί, σαν αυτά που βάζουμε εδώ το χειμώνα για τα χιόνια, σκουφί έτσι. Είναι σαν καλυμάφι, χωρίς όμως το γύρω-γύρω αυτό που ξεχωρίζει. Και φοράγαν και το κουκούλι. Το κουκούλι είναι αυτό που εμείς έχουμε σαν επανοκαλύμαφο. Αυτό το ύφασμα το μαύρο που φανερώνει την απλότητα και την ταπείνωση του μοναχού. Το παίρνουν αυτό στην ημέρα της, την ημέρα της κουράς τους. Το παίρνουν αυτό οι μοναχοί. Και βγήκαν όλοι έτσι με το ράσο να ανεμίζει και το κουκούλι και αυτό να φυσάει στον αέρα και πήγαν στην τράπεζα. Έτσι ωραίες μορφές. Ωραίες μορφές. Κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει γένεια και μαλλιά πλούσια δεμένα πίσω και κουκούλι κλπ. Έχει μια. Παίρνει κάτι το ουσιακό. Και να μην είσαι. Έχεις, ας πούμε, αυτό το εξωτερικό. Αυτό το εξωτερικό. Γι' αυτό λέει κάπου σε ένα μοναστήρι, διάβασα και στον τοίχο, είχε αυτά τα ρητά. Και λέει, και τον μεν έξωθεν άνθρωπον, ευκόλως της πει μοναχό. Ούκο λίγος ο αγώνας είναι και τον έσωθεν ποιήσεις. Κάπως έτσι από την κλίμακα. Έλεγε, εντάξει, εξωτερικά γίνεσαι μοναχός. Φοράς ένα ράσο, αφήνεις γένεια, γίνεσαι μοναχός. Εντάξει. Αυτό είναι εύκολο. Κάνεις σε μια κουρά μιας νύχτας και είσαι μοναχός. Αλλά μετά θέλει πολύ αγώνα για να γίνεις και μέσα σου μοναχός. Η καρδιά σου δηλαδή. Να μάθει να αγκαλιάζει το Θεό, να στηρίζεται σε Αυτόν, να κάνεις προσευχή για όλο τον κόσμο. Θέλει πολύ προσευχή. Θέλει και πολύ αγώνα. Θέλει να φτύσεις αίμα. Κοίταξε τώρα, αν σου πέρασε ο λογισμός, γιατί τα λέω αυτά, αφού εμείς είμαστε στον κόσμο. Και τι δουλειά έχουμε εμείς τώρα σήμερα να μιλάμε για τους μοναχούς του Αγίου Όρους? Θα σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αδέρφια μας. Και αυτοί οι άνθρωποι μιλούν για μας. Και εμείς μιλούμε για αυτούς. Και όταν πάμε εκεί, αυτοί χαίρονται να ακούνε τα δικά μας κατορθώματα. Τα δικά σου κατορθώματα, πια. Ότι έχεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, την πεθερά σου, το σύζυγό σου, τα έξοδά σου και τα βγάζεις πέρα. Και μιλάνε για μας και για σένα, σαν να είσαι εσύ ο ασκητής μέσα στην πόλη. Και σε έχουνε, αλήθεια σου λέω, σε έχουνε λίγο σαν παράδειγμα. Αγωνιστικότητος και λένε: κοίτα, οι φίλοι μας, τα αδέρφια μας στον κόσμο κάνουν αγώνα. Εμείς οι καλόγεροι τι κάνουμε? Δεν θα κάνουμε κι εμείς λίγο αγώνα? Όπως και αυτοί λοιπόν μας αγαπούν τόσο, και εμείς από αγάπη μιλάμε για αυτούς για να πάρουμε ένα παράδειγμα. Να πάρουμε μια τόνωση από τη ζωή τους. Εγώ προσωπικά το κάνω και σαν ένα στοιχείο έτσι ευγνωμοσύνης. Χρωστώ πολλά στο Άγιο Όρος. Χρωστώ πολλά και σου απαντώ και στο ερώτημα που μου έκανες μια φορά και μου λες: Πάτερ, αυτά που λες, πού τα ξέρεις, πού τα έχεις μάθει, ποιος σου δίνει την όθηση, την έμπνευση, ξέρω εγώ, τις ιδέες και μας τα λες αυτά τα πράγματα, μας αρέσουν. Ένα, σας λέω σήμερα μία από τις πηγές μου. Σας λέω σήμερα ένα από τα μυστικά μου. Είναι και το Άγιο Όρος, ένας από τους δασκάλους στη ζωή μου. Με έμαθε πολλά. Με δίδαξε, με ενέπνευσε, με στήριξε, με τόνωσε. Πάρα πολύ. Εκείνη η χρονιά το 1986 και από τότε κάθε χρονιά που πήγαινα και τώρα πλέον πηγαίνω πολλές φορές το χρόνο, με δυνάμωσε πάρα πολύ. Δεν έγινα μοναχός αγιορείτης, δεν είχα αυτή τη δύναμη, δεν είχα αυτή την κλίση από το Θεό. Μη φοβάσαι λοιπόν ότι αν πούμε για το Άγιο Όρος θα γίνει κάποιος μοναχός που θα τα ακούσει ή θα πάει να γίνει με το ζόρι αγιορείτης μοναχός, αν δεν θέλει ο Θεός και μέσα να σε βάλουν στο Άγιο Όρος θα σκαρφαλώσει να φύγεις.
θα μπεις στη θάλασσα να φύγεις κολυμπώντας. Δεν γίνεσαι μοναχός με το ζόρι. Αν κάτσεις για λίγο θα φύγεις, αν δεν είσαι για εκεί. Αλλά λέει πάλι στην κλίμακα ότι φως για τους κοσμικούς είναι η μοναχή. Και φως για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι. Το παράδειγμα μας θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, όχι ως προς την αγαμία τους, ως προς το μοναχικό ιδεώδες που έχουν, που ζουν έτσι μόνοι τους και δεν κάνουν οικογένεια, δεν έχουν παιδιά. Όχι, αυτό δεν είναι πρότυπό σου, γιατί εσύ έχεις παιδιά. Δεν μπορεί να έχεις πρότυπο κάποιον που δεν έχει παιδιά. Θα έχεις πρότυπο αυτούς που έχουν παιδιά. Αλλά από τους μοναχούς θα πάρεις το πρότυπο της τελειότητας στην εφαρμογή των θεϊκών εντολών. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έβαλαν σκοπό το Ευαγγέλιο να το ζήσουν απόλυτα. Αυτό είναι ωραίο παράδειγμα να το έχεις, να λες, κοίταξε, αυτοί ζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το Ευαγγέλιο. Εγώ δεν πρέπει να κάνω κάτι. Άλλο, αυτοί αγαπούν πάρα πολύ το Θεό. Εγώ δεν πρέπει να κάνω κάτι. Σε αυτά να μιμηθείς τους πατέρες του Άγιου Όρος, τους μοναχούς. Αυτοί αγαπούν πολύ το Θεό. Εγώ δεν πρέπει να τον αγαπήσω. Να κάνω ένα ξεκίνημα. Λίγο, έστω, να κάνω μια αρχή. Να αγαπήσω το Θεό. Αυτοί το βράδυ ξυπνούν και κάνουν προσευχή όλη νύχτα. Κάθε μέρα. Εγώ να μην πηγαίνω ούτε μια Κυριακή στην εκκλησία, έστω μία ώρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ωραία που υπάρχουν οι μοναχοί αυτοί και μόνο που υπάρχουν. Είπα κάποτε σε κάποιον από αυτούς που με δυνάμωσε πολύ στη ζωή μου και του λέω, πάτερ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, τι με ευχαριστείς? Λέω, να σου πω την αλήθεια, ναι, σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Μα εγώ μου λέει, δεν κάνω τίποτα. Εγώ τόπο πιάνω στον κόσμο και βρωμίζω τον κόσμο με τον αέρα μου, με την αμαρτία μου και με την ψυχή μου. Του λέω, πάτερ μου, εντάξει, αυτά τα ξέρεις εσύ και ο Θεός. Βρες τα με το πνευματικό σου αυτά που λες. Εγώ όμως ξέρω κάτι. Ότι κάθε φορά που σε φέρνω στο νου μου, κάθε φορά που σκέφτομαι ότι εγώ είμαι εδώ, στην πόλη, ότι εγώ είμαι εδώ και μπαίνω στο μετρό και βγάζω εισιτήρια και κυκλοφορώ στο δρόμο με τα καυσαέρια και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζομαι στην κίνηση και ακούω του κόσμου τα λόγια στο δρόμο, φωνές, βρισχές, τραγούδια από τον κόσμο, ξέρω ότι έχω κάποιον αδερφό μου, εσένα και τόσους άλλους πατέρες στο Άγιο Όρος που προσεύχονται και για μένα. Και ξέρω ότι το βράδυ που θα κοιμηθώ, την ώρα που εγώ θα κοιμηθώ, εσύ θα ξυπνήσεις. Εγώ δεν κοιμάμαι γύρω στις 12, 1 το βράδυ. Τέτοια ώρα σηκώνεσαι εσύ, πάτερ μου. Και αυτό μου δίνει παρηγοριά. Και ας είσαι εσύ, όπως λες, αμαρτωλός. Είσαι αμαρτωλός. Αλλά παλεύεις να πλησιάσεις το Θεό. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Ακατάπαυστα. Και ποτέ δεν σταματάς και δεν συνθηκολογείς. Εσύ έχεις όλα τα όπλα και χρησιμοποιείς όλα τα όπλα του Χριστού. Και εγώ δεν κάνω τίποτα. Τα έχω αφήσει και σκουριάζουν τα όπλα μου. Δεν κάνω την προσευχή που κάνεις εσύ. Δεν κάνω αγώνα που κάνεις εσύ. Δεν αγαπώ όπως εσύ. Δεν ταπεινώνομαι όπως εσύ. Δεν μου πατούν το θέλημα όπως πατούν το δικό σου. Δεν με εξευτελίζουν εμένα όπως εξευτελίζουν εσένα εδώ πέρα οι καταστάσεις και τα πρόσωπα. Για να ταπεινωθείς. Δεν κοινωνώ όσο κοινωνάς εσύ. Δεν προσεύχομαι όπως εσύ. Δεν λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε με, όπως το λες εσύ, αδιάλειπτα. Γι' αυτό λέω ότι έχω μια οφειλή. Χρωστώ. Χρωστώ. Και στο Άγιο Όρος πολλά. Και γι' αυτό κάνω αυτή την εκπομπή σαν μια αρχή. Θέλω να πω πολλά πράγματα. Και νομίζω θα βγουν αρκετές εκπομπές που δεν θα τις βάζω όμως μαζεμένες να ακούγονται αυτές. Θα τις κάνουμε σκόρπιες. Δεν θα μιλάω συνέχεια για το Άγιο Όρος για να μην σας κουράσω και να μην στενοχωρηθείτε να ακούτε μόνο γι' αυτό. Και πέρναγα μια μέρα από, από τα βιβλιοπολία της Αθήνας μάλλον και είδα δίπλα ένα βουδιστικό βιβλιοπωλείο που έχει έτσι παραθρησκευτικά βιβλία ινδουιστικού τύπου, διαλογισμού και τέτοια πράγματα. Και ξέρετε τι είδα? Πριν λίγο καιρό έγινε αυτό. Είδα ένα βιβλίο του Πατρός Παϊσίου που τον έχει απ' έξω να κάθεται με το κουκούλι και να χαμογελά, να κοιτάει κάτι. Πίσω έχει το μπλε, μπλε θάλασσα, δεν ξέρω πού ήταν αυτή η φωτογραφία. Και λέω, κοίτα να δεις. Αυτός ο άνθρωπος που ποτέ δεν το περίμενε. Που ποτέ δεν το επεδίωξε να βγει στον κόσμο, που δεν ήρθε ποτέ στην Αθήνα να κυκλοφορεί τόσες φορές. Ελάχιστες φορές ήρθε. Ελάχιστες φορές. Τώρα τον έχουν τα βιβλιοπολία στις προθήκες και ακόμα και τα βουδιστικά βιβλιοπολία. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό, που έχουν μπερδεμένα τα πράγματα, πήραν μέσα τον πατέρα Παΐσιο ως ένα πρόσωπο θαυμαστό. Ως ένα πρόσωπο που έζησε υπερφυσικές καταστάσεις. Και δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος από αυτούς που το διαβάζει, έστω και από έναν άσχετο. Και από έναν άθεο και από έναν μπερδεμένο σε μονοπάτια αιρέσεων, παραθρησκείων, διαλογισμού, Ινδουισμού, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει την ψυχή του,
Γιατί τα βιβλία του πατρός Παϊσίου είναι ξεκάθαρα ορθόδοξα και δεν αφήνει περιθώριο ο πατήρ Παϊσίος να τον θεωρούν οι άλλοι δικό τους. Είναι πολύ ξεκάθαρος. Μπορεί να χρησιμοποιούν το όνομά του πολύ, αλλά ο πατήρ Παϊσίος ήταν σαφέστατα ορθόδοξος, μοναχός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Παράδοσης. Πίστευε στην Αγία Τριάδα και μόνο, στην σωτηρία από την Εκκλησία και μόνο. Όλα αυτά, λέω, κοίτα να δεις. Αυτός που επιδίωξε το τίποτα να γίνει το μηδέν, αυτός που γέμισε την καρδιά του με αυτό το μηδέν και είπε ότι δεν είμαι τίποτα, τον πήρε ο Θεός και τον έβαλε στο κέντρο της Αθήνας. Τον έβαλε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Τον έβαλε στο στόμα τόσων ανθρώπων. Τελικά είναι πολύ μεγάλο πράγμα να είσαι άνθρωπος αφιερωμένος στο Θεό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να είσαι μοναχός στο Άγιο Όρος, να προσεύχεσαι για όλο τον κόσμο. Πόσες φορές δεν έρχεστε και δεν μου λέτε ότι, πάτερ, το θέμα του καρκίνου που σας είχα πει για την αδερφή μου, έχω στείλει ονόματα, το όνομά της και στο Άγιο Όρος. Γιατί, ειδικά και στο Άγιο Όρος, γιατί ξέρεις ότι αυτό το όρος εκπέμπει πολύ χάρη. Γίνεται πολύ προσευχή και αυτή η προσευχή κατρακυλά και γεμίζει τη θάλασσα που βρέχει το Άγιο Όρος και αυτή η θάλασσα μας φέρνει τα μηνύματα και ο αέρας μέχρι όλα τα μέρη του κόσμου. Όλα τα μέρη του κόσμου. Εγώ χαίρομαι, είπα σε αυτόν τον Αγιορείτη μοναχό το φίλο μου, χαίρομαι πάντερ μου μόνο που υπάρχεις. Και με παρηγορείς μόνο που υπάρχεις. Και πόσες φορές δεν έχω πάρει τηλέφωνο στο Άγιο Όρος, αλήθεια σου λέω, όχι για να ακούσω φοβερές συμβουλές και βαρύγδουπα λόγια και εντυπωσιακά πατερικά χωρία κλπ. Όχι, μόνο να ακούσω τη φωνή σου και να ξέρω ότι υπάρχεις εκεί, σε μια γωνιά. Αυτό που είπε η Παναγία μας στον ασκητή που ήθελε να φύγει και του είπε: δεν πειράζει, κάτσε εδώ. Κούνα μόνο τα πόδια σου σε μια καρέκλα και αυτό το πράγμα που θα κάνεις, που φαίνεται ότι δεν κάνεις τίποτα, θα είναι πολύ σημαντικό. Κάτσε να φυλάς τον τοίχο και τα ντουβάρια. Κάτσε να φυλάς το κελί να μην το πάρουν οι άλλοι. Κάτσε απλώς σαν ένας φύλακας αυτού του τόπου, που δεν είναι μόνο φύλακας. Είναι προσευχόμενες ψυχές. Είναι προσευχόμενες ψυχές που κάνουν αγώνα υπέρ του σύμπαντος κόσμου, για όλο τον κόσμο. Αδελφοί μου, σήμερα ξεκίνησα να ξεχρεώνω μια μικρή και μεγάλη, μάλλον, οφειλή που έχω στο Άγιο Όρος. Μικρή είναι η... αυτό που κάνουν είναι πολύ μικρό. Δεν μπορεί να ξεχρεώσω υπάξια. Λοιπόν, χάρηκα που κάναμε αυτή την αρχή. Βασίλη Χατζηνικολάου, και εσύ μου έχεις πει ότι έχεις ωραίες εμπειρίες από το Άγιο Όρος. Και εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, ζήστε νοσταλγώντας το Άγιο Όρος, τους πατέρες που αυτή την ώρα σίγουρα κάποιος από αυτούς προσεύχεται. Σίγουρα πάρα πολλοί από αυτούς λένε για μας λόγια αγάπης και προσευχής και λένε την ευχή του Κυρίου συνέχεια. Να τους σκέφτεστε, να παρηγοριέστε, να νιώθετε ότι δεν είστε μόνοι, δεν είσαι μόνοι. Εκεί που είσαι, μπορείς και εσύ να προσεύχεσαι, μπορείς και εσύ να πας στο Άγιο Όρος, αυτό το άβατο Άγιο Όρος, να μπεις, και ας είσαι και γυναίκα, μπορείς να μπεις στο πνεύμα του Άγιο Όρος, που είναι το ανώτερο, και να πάρεις όλη τη χάρη από το περιβόλι της Παναγίας. Αν σε αυτά που είπαμε έχετε κάποια άποψη, διαφωνία, γνώμη, εμπειρία και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε στο 4118602 και 4118640 και να πείτε το μήνυμά σας. Εκεί η Φίβη θα το ακούσει, θα το καταγράψει και θα το μεταφέρει σε μένα. Θα το λάβω υπόψη για τις επόμενες εκπομπές. Και όταν το βραδάκι ή οποτεδήποτε είστε στο σπίτι σας με ησυχία και μπορείτε στον υπολογιστή να γράψετε ένα μήνυμα, ένα email, κάντε το στο αθέατα.περάσματα, στα ξένα, papaki.yahoo.gr. Θα χαρώ πολύ να μου πείτε κι εσείς μια ωραία εμπειρία από το Άγιο Όρος, από το Όρος της Παναγίας μας, από το Όρος του Κυρίου μας. Καλή αντάμωση και να είστε πάλι εκεί στην επόμενη εκπομπή στο καθιερωμένο ραδιοφωνικό ραντεβού μας. Καλή δύναμη, αδελφοί μου, χαίρετε.